Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το νέο απόκτημα που κάναμε, που σας είπα και στο χθεσινό βίντεο, και ένα καλό pack που βγάλαμε, θα σας το δείξω. Εν τω μεταξύ, να, θα σας πω πρώτα για τον απόκτημα Ράμος. Απίστευτη κάρτα, δεν είναι απίστευτος. Κάντε τον, είναι, δεν ζητάει και πολλά και είναι για το τέλος, οπότε αν έχετε πολλές χαιρέτητη, μην το σκέφτεστε, κάντε τον, είναι endgame. Οπότε ναι, φάρθηκε play review. Οπότε Ράμος τον ήθελα πολύ καιρό. Και σκέφτομαι να βγάλω εδώ Ζέντορφ και να βάλω Καντέ. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Σκέφτομαι, λογικά θα το κάνω. Προτείνετε μου στα comments Ζέντορφ ή Καντέ για CDM πάντα. Οπότε ναι, να τον απόκτημα Σέρχιο Ράμος, πάρα πολύ καλός. Και πάμε τώρα να, πρώτον έτυχα από ένα 45k food birthday, ήταν walkout. Περίμενα να δώσει κάτι καλό, ίσως να βγάλω πάνω από 200 χιλιάρικα ή στο Λοζάνο που πάει 100. Και ήταν το χειρότερο εγώ, κάτι ήταν ο Γκερέρο. Ξενέρωσα λίγο, αλλά εντάξει, δεν περίμενα να βγάλω food birthday. Team of the week, ό,τι χειρότερο, δεν έχει να σχολιάσω κάτι. Δεν είναι ούτε ένα usable, ούτε ένα. Αυτό ο Ντένι για... είναι καλό για super sub, ότι είδα, έχει 88 finishing. Και καλό dribbling, αλλά έχει 3 weak foot, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι καλό, όλοι είναι unusable, δεν. Η χειρότερη team of the week μέχρι τώρα, η δεύτερη. Και τώρα θα είναι μικρό το βίντεο, απλά για να, απλά επειδή είχα καιρό να κάνω βίντεο και τώρα πρέπει να κάνω λίγα, είχα 5 μέρες να κάνω, χτες έκανα στο Foodbin. Και γενικά δεν παίζω και πάρα πολύ FIFA, αύριο θα έχουμε rewards λογικά. Food Champions πήγα Bronze 1, βασικά δεν έπαιξα καν και καλά έκανα κιόλας. Και γενικά παίζω λίγο δύσκολα γιατί το ίντερνετ αυτό το καιρό δεν είναι καλά. Σε όλους λογικά, θα έχετε καταλάβει. Εν τω μεταξύ, από αυτό το pack, το που είναι... να το, αυτό έδινε ένα bronze player, αν όχι 5 gold μέσα. Και θα δείτε τι έτυχα. Το έχω κρατημένο, να δείτε τι έτυχα εν τω μεταξύ. Αξίζει, κάντε το, είναι troll pack, αλλά μπορεί να τύχετε κάτι όπως εμένα. Μην Daikon, εδώ... Η κάρτα που βγήκε σήμερα είναι ο Ταραμπτ. Αδιάφοροι. Δηλαδή 80 finishing, για κάμα όχι. Μέτρια agility, με καλούτσικο balance, 70 stamina όχι. Και βέλινγκάρεται με καμία. Βέλινγκάρεται πολύ δύσκολα. Και ζητάει και με 84, 40 κάπα κάνει. Και από αυτό το pack που δίνει ένα bronze player, αλλά έχει gold, κοιτάξτε τι έτυχα. Έτυχα Thiago Silva και De Jong. Το άνοιξα πριν λίγο και το κράτησα για να σας το δείξω. Ήταν walkout και ήταν Thiago Silva. Πολύ καλό. Οπότε κάντε το, δεν έχετε να χάσετε κάτι. Έτσι και αλλιώς βγαίνει πανεύκολα, όλοι νομίζω θα το κάνετε. Οπότε ναι, είναι worth. Έτυχα De Jong και Thiago Silva. Καθόλου κακό. Εδώ 30 χιλιάρικα από τον Guerrero. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν απλά, είπα λίγο για όλα. Αλλά το κύριο θέμα του βίντεο είναι να σας δείξω τι έκανα Ράμος. Και γενικά ο Ράμος είναι καρτάρα, 15 μάτς έχω παίξει μαζί του. Οπότε ναι, θα έχουμε αύριο rewards, λογικά μπορεί σε live, γιατί έχω καιρό να κάνω live. Επίσης έτυχα μάτσεις, αυτό είναι ο inform τη Δευτέρα νομίζω, ή την Κυριακή. Εντάξει, το χρησιμοποιήσα ένα game, τα stats του δεν φαίνονται. Δηλαδή 99 agility, όχι ούτε 95 pace, καλά δεν αξίζει. Έτσι κι αλλιώς είναι πάμφτινος τώρα, παλιά πήγαινε κάτι. Ήταν extinct, τώρα πάει 18 κάπα πάει. Οπότε ναι, αυτή είναι η ομάδα μας, έχει γίνει πάρα πολύ καλή και μπορεί ίσως να βάλω εδώ τον Καντέ. Και αλλά θα παίζει ο Ρονάλντο στους 8, αλλά εντάξει δεν νομίζω να τον πειράζει. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο μάγκες, κάντε όλοι like και subscribe, φτάνουμε σιγά σιγά τα 50 subs, οπότε γεια σας.